Είχαμε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση την Παρασκευή με αρκετά σημαντικά θέματα, τα οποία ήταν και αλληλένδετα μεταξύ τους. Ένα από τα σημαντικότερα ήταν το θέμα των τελών και των απορριμμάτων, το οποίο δυστυχώς πέρασε αργά το βράδυ, μεσάνυχτα συγκεκριμένα, με τους δημοσιογράφους να έχουν αποχωρήσει και λογικό είναι, με τους πολίτες να έχουν αποχωρήσει επίσης είναι λογικό και με ανθρώπους που δεν νομίζω ότι βλέπανε στο live streaming ακριβώς το τι συνέβαινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, μια τόσο σοβαρή υπόθεση όπως είναι η αύξηση των δημοτικών τελών, εμείς προτείναμε να γίνει σήμερα το απόγευμα η συνεδρίαση για να μπορεί ο κόσμος να έχει πληροφόρηση. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν θέλουν την πληροφόρηση στο συγκεκριμένο θέμα. Προφανώς γιατί πιστεύουν ότι δεν τους εξυπηρετεί. Εμείς από τη δική μας πλευρά θεωρούμε ότι η πληροφορία είναι ιερή και πρέπει να είναι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι δραμηνοί πολίτες κοινωνία αυτής της πληροφορίας και ειδικά όταν αφορά την τσέπη τους τελικά. Δηλαδή, θεωρείτε εσκεμμένη αυτή την κίνηση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής? Ο καθένας σας κρίνει ό,τι θέλει. Εμείς, αν είμαστε Δημοτική Αρχή, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, θα ζητούσαμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαβούλευση, την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, για να καταλάβουν όχι λαϊκίστικα με την έννοια να μην αυξηθούν τα τέλη. Αν πρέπει να αυξηθούν, θα αυξάνονταν, αλλά θα εξηγούσαμε για ποιο λόγο πρέπει να αυξηθούν τα τέλη. Αυτό ζητήσαμε και από τη Δημοτική Αρχή. Το να γίνεται μια τόσο σημαντική απόφαση να παίρνετε μεσάνυχτα, θεωρούμε ότι είναι λάθος, καταρχάς. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ένα καλό μήνυμα προς τα έξω. Τώρα, στην ουσία του θέματος. Το θέμα των απορριμμάτων είναι πολύ σημαντικό. Τα τέλη αυξάνονται στην οικιακή χρήση, τα τέλη για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό. Μειώνονται στην γενική χρήση, με ένα σκεπτικό, δηλαδή και τα καταστήματα για να καταλάβει ο κόσμος, 35 λεπτά στην ουσία μειώνονται στο τετραγωνικό μέτρο. Και να καταλάβει ο κόσμος, το σκεπτικό της Δημοτικής Αρχής ήταν ότι μειώνονται λόγω κρίσης, αλλά και πέρσι είχε κρίση και πέρσι δεν είδαμε μείωση στη Δημοτική Αρχή. Άρα φέτος γίνονται αλακάρτα αυτές οι μειώσεις. Αντιθέτως, η αύξηση που από πέρσι είχαμε το θέμα με την Κία της μεταφοράς των απορριμμάτων στο παλαιόκαστρο Σερών. Και πέρσι είχαμε υπενιχθεί εμείς ότι έπρεπε να δούμε την πρόταση της υπηρεσίας που ήταν επίσης για αύξηση, αλλά πολύ χαμηλότερη, 15,6% αν θυμάμαι. Δεν πέρασε πέρσι, γιατί η Δημοτική Αρχή πέρσι δεν ήθελε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Τελείως ανεύθυνα κατά την άποψή μας. Φέτος υποχρεώνεται από τα πράγματα, επειδή πρέπει τα σκουπίδια της δράμας, τα απορρίμματα της δράμας να πάνε στο παλαιόκαστρο, υποχρεώνεται να πάρει μια αύξηση του 54%, 54,5%, δηλαδή 55% στην οικιακή χρήση, το οποίο για να καταλάβει και ο κόσμος σημαίνει σχεδόν 22 ευρώ, 21 ευρώ στο ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων το χρόνο, 21 ευρώ αύξηση δηλαδή το χρόνο. Θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική, ακριβώς επειδή είναι μια πολιτική ανερμάτιστη, μια πολιτική η οποία δεν έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνος. Εάν είχε ακολουθηθεί από πέρσι αυτό που είχαμε προτείνει εμείς, δηλαδή μια σταδιακή αύξηση των δημοτικών τελών, ταυτόχρονα με μια πολύ καλύτερη οργάνωση σχετικά με την ανακύκλωση, ώστε να μειωθεί ο κόστος των απορριμμάτων, άρα να μειωθούν και τα έξοδα που θα έχουμε για να πάμε τα απορρίμματα στις ΣΕΡΕΣ. Θα είχαν γίνει οι δραμηνοί πολίτες κοινωνοί του προβλήματος, θα είχαν καταλάβει τι συμβαίνει ακριβώς με τα απορρίμματα, θα είχαμε καταλάβει όλοι ότι η ανακύκλωση είναι σημαντική και πλέον αγγίζει και την τσέπη μας. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό ζήτημα φιλολογικό ή κυκλοπαιδικό, έχει να κάνει με την τσέπη μας των ίδιων. Άρα θα κάνανε καλύτερη ανακύκλωση και θεωρούμε ότι θα είχαμε πετύχει μια πολύ καλύτερη συμφωνία τελικά με το παλαιόκαστρο, γιατί εμείς και στη συμφωνία δεν είμαστε ακριβώς σύμφωνοι. Δηλαδή, αμφισβητούμε και το γεγονός των 19.000 τόνων σκουπιδιών που παράγει η δράμα και το αμφισβητούμε γιατί δεν μας έχει παρουσιαστεί ποτέ μία ημερήσια μέτρηση ενδεικτική για να μπορούμε να επικαιροποιημένη και να μπορούμε να ξέρουμε πόσα ακριβώς απορρίμματα παράγουμε. Ένα θέμα ήταν αυτό και ένα θέμα που το οποίο επίσης αμφισβητούμε είναι η μεταφορά των απορριμμάτων. Θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει επίσης σωστή ενημέρωση και σωστό ψάξιμο από τη Δημοτική Αρχή για το πώς μπορεί να μειωθεί το κόστος της μεταφοράς. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό. Και πιστεύουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια απόφαση η οποία είναι λίγο εν θερμό. Και προφανώς είναι κακό για την τσέπη του δραμηνού πολίτη.